Μία μεγάλη εκδήλωση κριτικής μουσικής με τιμόμενα πρόσωπα, το κορυφαίο καλλιτεχνικό δίδυμο των αδερφών Μιχάλη και Αντώνη Φραγκιαδάκη έγινε την περασμένη Τετάρτη στο κατάμεστο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εκδήλωση αφιερωμένη στο χαμόγελο του παιδιού και με δυνατά κοινωνικά μηνύματα. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του οργανισμού, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας για το τεράστιο έργο που γίνεται στην Κρήτη. Ενώνουν τις δυνάμεις του οι κριτικοί και οι κριτικοί έχουν έναν τρόπο διαφορετικό. Έτσι λοιπόν το χαμόγελο του παιδιού ή το χαμόγελο του κοπελιού κατά τους συνεργάτες που μας το έβαλαν δεν είναι καν παράρτημα, είναι το χαμόγελο του παιδιού της Κρήτης. Ξεκάθαρα, δηλαδή η δυναμική είναι της Κρήτης και όλα αυτά που γίνονται σε συνεργασία με άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μέγας χορηγός ήταν ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας ως επίσημος πρεσβευτής του χαμόγελου του παιδιού στην Κρήτη, με τον πρόεδρο Αντώνη Παπαδάκη να καλύπτει τα έξοδα όλης της διοργάνωσης. Με ενέργειες του κυρίου Παπαδάκη, το φετινό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ε θα ονομαστεί Χαμόγελο του Παιδιού. Με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τα σωματεία και όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου να εκφράζουν την έμπρακτη στήριξή τους στο έργο του οργανισμού. Τους τελευταίους 6 μήνες μετά τη συνεργασία που κάναμε το χαμόγελο του παιδιού, στόχος μου ήταν αυτό ακριβώς το πράγμα. Το ερασιτικό ποδόσφαιρο να δείξει πράγματα προς τα έξω εκτός το αθλητικό κομμάτι. Να δείξει την ευγενία μήλα, το φιλανθρωπικό του έργο, την κοινωνική προσφορά, το εφαγωνίζεστε, τη φιλανθρωπία. Γι' αυτά πρέπει να μοχθήσουμε και όχι για καθαρά αθλητικούς σκοπούς. Ναι, όλοι θέλουμε μια διάκριση, ναι, όλοι θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα ή αγωνιστικά να πάνε καλά, αλλά στο εραστικό ποδόσφαιρο υπάρχουν και άλλα νοήματα, υπάρχουν και άλλες αρχές που πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω και πρέπει να διδάξουμε αυτό το πράγμα σε όλες τις ομάδες. Ευχή δική μου είναι και έκκληση προς όλα τα εραστικά σωματεία είναι να ακολουθήσουν αυτό που η Δαμάστα κάνει τον τελευταίο καιρό με το χαμόγελο του παιδιού. Από την πλευρά τους, οι καλλιτέχνες Μιχάλης και Αντώνης Φραγκιαδάκης, μιλώντας στην κάμερα της Κρήτη TV, δεν μπόρεσαν να κρύψουν την συγκίνησή τους για την τιμή στο πρόσωπο και το έργο τους με την παρουσία εκλεκτών συναδέλφων τους σε ένα κατάμεστο κυποθέατρο. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι ιδιαίτερες στιγμές για μένα γιατί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό σε μικρή ηλικία, όχι ότι είμαι νέος. Έχω και 80 χρόνια, αλλά τουλάχιστον εν ζωή γίνονται τιμητικές που παλιά δεν γινόταν. Με τιμάει πολύ αυτό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Στέλλα Ντικοντάκη, στο Χαμόγελο του Παιδιού που συνεργαστήκα να κάνουν αυτή τη βραδιά, που είναι ένας οργανισμός, όπως είπες, ιερός, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Τους συναδέρφους που είναι και απόψε εδώ και αυτοί που λείπουν και αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή, που πάντα ήταν δίπλα μας σε συνθέσεις που είχαμε με τον αδερφό μου. Όντως είναι συγκινητική βραδιά. Η συγκίνηση είναι στο Zenith και καμιά φορά όλα σκαλώνουν στον αφιένα που λέει και το τραγούδι και δεν μπορείς να εκφράσεις αυτό που θέλεις να πεις με την ψυχή. Σίγουρα η τιμή είναι μεγάλη. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Χαμόγελο που κάνει σπουδαίο έργο τόσα χρόνια. Σε πολλούς συναδέρφους είναι γνωστοί ποιοι θα τιμήσουν τη δουλειά μας. Απόψε τιμάται το πρόσωπό μας, αλλά κατά βάθος τιμάται η τέχνη. Και εμείς ταπεινοί υπηρέτες. Και ας είναι καλά ο κόσμος που κάθε μέρα στα γλέδια του, στην καθημερινότητά του, βάζει στα χείλια του, στο στόμα του τη χαραυγή, το έδωσε στο κερί, τα τραγούδια μας τέλος πάντων και τα τιμά και τα διατηρεί στο χρόνο.